pod.gr Αστρολόγος αλλά όχι αστρολόγος η Αγγελική Μανουσάκη. Είναι ένα podcast στο pod.gr που μιλάμε σοβαρά αλλά όχι σοβαρά για τα ζώδια Μόλις πριν λίγο ρώτησα τι λέω για εισαγωγή. Έπαθα ένα τεράστιο κοκομπλόκο. Σήμερα το θέμα μα είναι πιασάρικο. Πιασάρικο το θέμα μα. Μιλήστε μα γι' αυτό. Και είναι το αιώνιο γιατί. Γιατί! Γιατί! Πάμε να λύσουμε αυτέ τι απορίε. Βασικά δεν λύσω καμία απορία. Απλά θα θέσω τα ερωτήματα. Κρυό. Αγαπητέ μου κρυέ. Γιατί είσαι μαλάκα. Γιατί δεν λε συνέχεια να περνάει το δικό σου. Γιατί δεν δέχεσαι ότι μια φορά έχει άδικο. Γιατί δεν λε ρε παιδί μου μια φορά. Εντάξει, οκ, okay, θα κάνω πίσω. Γιατί όλα αυτά. Έτσι δεν βγαίνει συνεννόηση. Το καταλαβαίνει. Έτσι δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Πα και γνωρίζει, α πούμε, ένα κρυό. Ο οποίο θέλει να σου κάνει και μια φιλοσοφική κουβέντα. Μη χαίσω. Δεν μπορεί, ρε φίλε, είσαι αδιάβαστο. Είσαι αδιάβαστο. Δεν το ξέρει αυτό το θέμα. Επειδή εγώ σου άνοιξα ένα θέμα το οποίο ήξερα ότι δεν ήξερε να απαντήσει. Δεν χρειάζεται να λε ότι σου κατεβαίνει στο κεφάλι. Είναι, ξέρετε ποιο είναι. Είναι ο τύπο που θα πει: Ο γιατρό, ο γιατρέ δεν ξέρει τι, εγώ θα, θα σου πω. Η κράση μου είναι πολύ καλή. Ταύρο. Αγαπητέ μου τάβρε. Γιατί έχει υφάκι, Από πού και ω πού, πού το βρήκε, πού το ψώνει, σε τι εκπτώσει, γιατί η κανονική τιμή αποκλείται να πήγε να το πήρε. Πού σκατά το βρήκε εσύ αυτό το υφάκι. Γιατί μα έχει αυτό το intellectual. Είναι αυτό το, είναι αυτός ο τύπο που. Ναι, δεν είσαι τον κρύο που δεν έχει διαβάσει τίποτα. Έχει διαβάσει πέντε πράγματα. Είναι, έχει ξέρει πέντε ατάκε, πέντε θεωρίε και τι επαναλαμβάνει συνεχώ και τι προσαρμόζει συνεχώ σε κάθε κουβέντα. Δηλαδή μπορεί να λέμε, Α, με κεράτο, ε, Ξέρω εγώ τα πάντα ρί. Ναι, what? Ναι, οκ, okay, τα πάντα ρί, αλλά γιατί μου το πει τώρα αυτό. Ξέρω εγώ σήμερα δεν έχει καλό καιρό. Α, oh, ο Νεύτο να στάλει. ποιο Νεύτο. Είναι αυτό το άτομο. Είναι αυτό το άτομο που δεν είναι ακριβώ παντό καιρού. Είναι το αντίθετο. Αλλά πέραν αυτό, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί είσαι τόσο βαρετό. Γιατί δεν προσπαθεί για τίποτα. Γιατί τα αφήνει όλα στην αδράνεια. Γιατί είσαι βραδίποδα. Βραδίποδα όμω το mentality. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πέραν αυτού υπάρχει μόνο μία συγκεκριμένη στιγμή που επιμένει. Σταγκομενικά. Άμα του ρίξει άκυρο του τάβρου, μπορεί να πεισμώσει και να επιμένει για πάντα. Όχι είναι όχι. Τι δεν καταλαβαίνει. No means no. Δεν είναι αυτό που λέει ρε, έτσι τα λέει παιχνιδάκια. Όχι. Όχι είναι όχι. Μετά είναι πρόβλημά μου αν κάτι άλλο. Οπότε το ερώτημα είναι, γιατί δεν καταλαβαίνει, Δίδυμο. <σμί yards> Αγαπητέ μου, Δίδυμε, Γιατί σε σχιζοφρενεί. Γιατί είσαι αγχωτικό. Γιατί αγχώνει και του γύρω σου. Γιατί κάνει σενάρια συνωμοσία. Για ποιο λόγο δεν μα λε έστω τα μισά από αυτά που σκέφτεσαι να καταλάβουμε με τι έχουμε να κάνουμε και τα καταλαβαίνουμε στην πορεία. Γιατί κάνει ωρίε συνωμοσία όλη την ώρα. Για ποιο λόγο τα ξέρει όλα. Εν τω μεταξύ, όντω τα ξέρει όλα ο Δήμο. Είναι και όλα σε αυτό το πλάσμα που λέει και ηλίθια ψέματα. Πολύ ηλίθια ψέματα. Πάρα πολύ. Ο Δήμο αυτό που δε, δεν είχε διαβάσει τίποτα. Γράφει 19 δε δεν ξέρει πού έγινε αυτό. Γιατί δεν μα είπε ότι διάβασε. Ποιο ο λόγο που δεν μα είπε ότι διάβασε. Εξήγησέ μου. Επίση, γιατί τα ευθυγραμμίζει όλα, Γιατί είσαι ψυχαναγκαστικό. Γιατί! Καρκίνο. Καθόλου αγαπητέ μου, καρκίνε, γιατί είσαι fake. Γιατί είσαι ψεύτικο, παιδί μου. Γιατί δεν μα λε την αλήθεια. Γιατί έχει καπηλευτεί μια ολόκληρη φιλοσοφία κάποιων ευαίσθητων ανθρώπων που υπήρξαν κάποια στιγμή. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι κάποια στιγμή ο καρκίνο υπήρξε ευαίσθητο. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά μετά, δεν ξέρω. Θε η προσαρμοστικότητα. Θε ο Δαρβίνο που λέει ξέρω εγώ, η θεωρία τη φύση, τη προσαρμογή. Δεν ξέρω κι εγώ τι, η φυσική επιλογή. Έχει προσαρμοστεί και έχει γίνει ένα ακαρδόν. Δεν χρειάζεται όμω να βάζει τον μανδύα τη ευαισθησία, ο οποίο είναι ψεύτικος και τον να τον εκμεταλλεύεσαι. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι είσαι μόνο ευαίσθητο στα θέματα που αφορούν μόνο εσένα. Έτσι δεν είμαι κι εγώ ευαίσθητη. <σκυσκλειά> Λέων. Επίση καθόλου αγαπητέ μου λέοντα. Θέλω να ρωτήσω κάτι που το ρώτησα και προηγουμένω. Ποιο νομίζει πω είσαι, αλλά με άλλη έννοια, γιατί νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με σένα. Γιατί νομίζω ότι η γνώμη σου είναι τόσο σημαντική. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό. Επίση, γιατί λες τη γνώμη σου όσον αφορά τα στυλιστικά. Δεν σε ρώτησε κανένα. Επίση, δεν σου είπε κανεί ότι είσαι ό,τι καλύτερο σε απόψει στον κόσμο. Πέραν αυτού, έχει ένα υφάκι. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα. Ότι, ότι που φυσίζει. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα με κάποιο τρόπο γίνεσαι χειριστικό και κατευθύνει τον κόσμο στην απόφαση που θα έπαιρνε εσύ. Είτε λάθο είτε σωστό. Εσύ θα κατευθύνεσαι εκεί. Γιατί έτσι θα νιώσει καλά. Θα νιώσει αρχηγό. Θα νιώσει το γεντάρι. Στα αρχίδια μα δεν μπορώ άλλο λέοντε που να τα ξέρουν όλα. Δεν τα ξέρει όλα. Δεν είναι η άποψή σου η σωστότερη. Και επίση δεν σε έχει βάλει κανένα στη θέση του leader. Τέλο τώρα. Α, το άλλο. Γιατί εξαφανίζεσαι. Γιατί εξαφανίζεσαι όταν πας να δεθείς. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί εξαφανίζεσαι. Πού πας. Μιλάγαμε. Γιατί μ' άφησες το διαβάστηκε. Παρθένος. Στον Παρθένο δεν έχω τόσα πολλά γιατί. Όσα περισσότερα τι. Τι εννοούσες. Τι ήθελες να πεις. Αλλά εντάξει, περάσουμε και στα γιατί. Γιατί δεν τα λε όλα κατευθείαν και μα λε μετά έρχεσαι με το δάχτυλο στο, στο, στο κροταφικό σου τόξο. Ξέρετε τι είναι το κροταφικό τόξο. Είναι αυτό δίπλα από το μάτι που βάζει εκεί το δάχτυλο το δείχτη. Σα το κάνω στο, στο οπτικοποιώ αυτή τη στιγμή και σου κάνει στα λεγά. Στο πα, όχι είναι η απάντηση. Δεν μου τα έπε, δεν μου τα έλεγε. Θα μπορούσε όμω να μου τα έχει πει. Και είναι αυτό που σου πει: Εγώ δεν στο πω για να μην σου χαλάσω τη χαρά. Εσύ δεν μου το πες γιατί δεν το σκέφτηκε. Παραδέξου το επιτέλου. Δεν είναι κακό να μην έχει σκεφτεί και μια εκδοχή, ε! Επίση, όταν μιλάω. Αυτό είναι άλλο. Γιατί, γιατί θα ξαναπώ εγώ. Γιατί όταν μιλάω με κόβεις στη μέση για να μου τελειώσει την πρόσβαση. και έχει καταλάβει τι πάω να πω. Σταμάτα! Άσε με να τελειώσω, θέλω να το πω. μπορώ να μιλά με τον τοίχο, ξέρω εγώ. Ζυγό! Στο ζυγό, αυτό που θα πω τώρα, είναι κάτι που το έχω παρατηρήσει τώρα τελευταία. Γιατί μετρά τι μπουκέ μου. Όλοι οι ζυγοί, το έχω προσέξει, από τη μάνα μου μέχρι το πρώην κόμμενό μου, μετράγαν τι μπουκέ μου. Για ποιο λόγο. Είναι τι είδο ψυχαναγκασμό είναι αυτό με το φαγητό. Έχουν και αυτό το κρίμα είναι. Κρίμα αυτό το φαγητό. Κρίμα, μην το πετάξουμε. Κρίμα τώρα. Γιατί τι σε νοιάζει ένα, ρε φιλανέ, συμφωνώ με το κρίμα, αλλά fuck off. Επίση, το γούστο σου, το δικό σου το γούστο στα ρούχα, δεν είναι απαραίτητο αυτό που είναι στη μόδα. Έχω, παιδιά, ακούστε τώρα, η μου, η μάνα μου τώρα, ζυγό, έχει ένα συγκεκριμένο στυλ 80 χρόνια τώρα. 50 χρονών χρόνια, είναι 80 χρόνια το ίδιο στυλ. Νομίζω ότι αυτό το στυλ είναι αυτό το στυλ που πάει σε όλου, σε όλε, σε όλου και πρέπει αυτό να έχουμε όλοι. Και αυτό είναι παντό καιρού. Λοιπόν, όποιον ζυγό γνωρίζω δεν έχει αλλάξει στυλ αιώνε τώρα. Έχει το ίδιο στυλ. Δεν ξέρω γιατί φοβάται τι αλλαγέ. Νομίζω ότι είναι, ε, ε, είναι γενικότερα. Αν η Μπάρμπι είχε ζώδιο, θα ήταν ζυγό. Αυτό. Το ίδιο στυλ μια ζωή. Όσο και αν αλλάζει styling, είναι το ίδιο στυλ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ελπίζω. Σκορπιό. Αγαπημένε μου σκορπιέ. Όχι αγαπημένο μου σκορπιέ. Σκορπιέ. Το ξέρω ότι δεν κερδίζει βραβείο πρωτοτυπία σε αυτό που θα πω. Αλλά για ποιο λόγο τα σεξουαλικοποιεί όλα. Δηλαδή, καθόμαστε για καφέ. Ε, και σου λέει πάμε. Ε, περίμενε να τελειώσω. Τον καφέ μου εννοείται, Περιμένει να τελειώσει. Έρε ε, γαμό το. αγγίζει λίγο κατά λάθο. Και του λε, ά ξέρω εγώ ανατρίχιασα. πολύ. Έρε, ε, πούστη τώρα. Δηλαδή, μερικά πράγματα είναι και λίγο cringe μετά από ένα σημείο. Ε, α, το άλλο. Γιατί γελά μόνο σου. Τι σκέφτεσαι, ένα ω ξέρει τι σκέφτεσαι. Επίση, ένα άλλο γιατί για το σκορπιό. Γιατί με βαθύνει τόσο πολύ σε αυτά που λέμε. Μπορεί απλώ να έχω θυμώσει. Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε τώρα στην παιδική μου ηλικία, στο αν βίζερα, αν δεν βίζερα. Α το μέχρι εκεί. Το ξότη. Γιατί, γιατί πιάνει λέξει κλειδιά και βγάζει ένα συμπέρασμα μόνο σου. Ποιο ο λόγο. Μπορεί απλά να ακούσει αυτό που λέω. Άκου. Γιατί δεν ακού, είναι η σωστή ερώτηση. Επίση, θες να κάνει κάτι. Γιατί δεν το κάνει. Γιατί πρέπει να περιμένει όλα από του άλλου. Τι περιμένει. Γιατί είσαι σε αδράνε και μα το παίζει περιπετειώδη και σε εγρήγορση. Γιατί ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Γιατί παίρνει τηλέφωνα παλιού σου να βγείτε για καφέ γιατί έχει του καινούριου σου φίλου. Γιατί θέλει συνέχεια να έχει μαντιλάκια πάνω σου. Αυτό να όλα το έχω παρατηρήσει. Όλοι το ξέρω ότι έχουν μαντιλάκια πάνω Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ καιρό. Αγαπητέ, εγώ και ρε, γιατί ψάχνει παντού το όφελο σου. Δεν μπορεί να πα απλά κάπου να ράξει και να πείτε κάτι. Να, να τα Απλά δεν χρειάζεται να γίνει το οτιδήποτε. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιο όφελο, είτε εγκομενικό, είτε οικονομικό, είτε α πούμε μια προσωπική ευτυχία. Δεν μπορεί απλά κάπου να πα να ράξει χωρί κάτι, χωρί κάποια οικονομική απολαβή Επίση, για ποιο λόγο έχει αυτό το άντε, ότι πρέπει όλοι να σε πληρώνουν για να υπάρχει. Όχι, σου χωνέα. Δεν χρειάζεται κανένα να σε πληρώνει. Είσαι σαν όλου άλλου. <φου> Πληγώθηκε το είναι μου τώρα. Επίση, το άλλο που θέλω να πω εγώ, γιατί το λέει ο κόσμο, για του εγώ και του εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί νομίζει πω έχει πάντα δίκιο. Βασικά δεν έχω πιάσει ποτέ τον εαυτό μου να έχω ποτέ άδικο. Σα έχει τύχει ποτέ. Δεν έχω ποτέ άδικο. Τέλειο. Τέλειο. <φου> Υδροχό. Υδροχόη μου. Γιατί είστε παρτόλιδε. Γιατί έχετε αυτό το ακραίο σεξουαλικό ένστικτο. Γιατί επίση το παίζετε ότι είστε και καλά ακραίοι στο σεξ και στο κρεβάτι, και εγώ δεν πολλά. Κι εγώ με να μου αρέσει γενικότερα το free, και με να μου αρέσει γενικά να με και με το που θα βάλετε το λουρί, δεν το βγάζετε. Και είστε από αυτού που μόνοι σα κυκλοφορείτε, έχετε στην τσάντα σα το λουρί. Και είστε, Έλα, αγάπη θα μου το βάλει. Βάλε μου το λουράκι μου, είσαι σε βάρα καλό πάρα πολύ, το λουράκι μου. Ε, καλά, εντάξει τώρα. Τι να πούμε για του υδροχώρου. Γενικά, οι υδροχώροι επίση το άλλο. Γιατί έχετε τόσο έντονο το ένστικτο. Ε, το έχω προσέξει πάρα πολύ με του ε, υδροχώρου αυτό. Γενικότερα. Νιώθουν και έτσι παντοδύναμε, έτσι θα τα μίσο όλα. Αλλά μου εξηγεί λίγο γιατί, για ποιο λόγο έχει αυτό το αρχηγικό Δάζα σα γάμει όλου. Άλλο και νομίζω ότι κάτι άλλο ξεκίνησα να λέω και κατέληξε εκεί. Αλλά έχω στο μυαλό μου διάφορα μοτίβα υδροχών, γνωστών υδροχών, τα οποία με βγάζουν έξω από τα ρούχα μου. Τα έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω. Οι υδροχόοι είναι χειρότεροι από του λέοντε. Κυρίω γιατί του έχουν απέναντί του. Αλλά πέραν αυτού είναι χειρότεροι. Είναι ψωνά. Γιατί είσαι ψωνάρα. Ποιο σου έχει πει ο καλύτερο. Σταμάτα πια. Γιατί οι λέοντε είναι μεν τη φωτιά, έχουν αυτό το φλέμ. Αλλά ρε φίλε, δεν μου είναι 24-7. Ενώ όταν ο άλλο υδροχό είναι του αέρα και είναι και επικοινωνιακό. Ξέρει να στο πουλήσει, ξέρει να σε πείσει. Μπράβο στου Γιατί είστε παπάρια! Γιατί είστε μαλάκε! Γιατί είστε ξεχασιάριδε. Γιατί φτιάχνετε παραμύθια στο κεφάλι σα. Γιατί ονειροπολείτε. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι ήσασταν μπροστά παντού. Δε, ρε, είναι αυτό το πράγμα με τρελό με βγάζει από τα ρούχα μου. Λε μια ιστορία σαν να ανοιχθεί και σου λένε ναι, ήμουν μπροστά. Δεν ήσουν αρε, μαλάκα, αφού εγώ ήμουν μπροστά. Ξέρω αν ήσουν ή αν δεν ήσουν. Επιμένει. Σου λέει και τι φόραγε. Απλά λέει δεν το θυμάσαι. Μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα. Παιδιά, το ζω στο κεφάλι του. Ο ηχθή απλά δεν ήταν μπροστά. Αλλά έχει ακούσει τόσο αρεστά την ιστορία που την έχει οικειοποιηθεί τόσο πολύ μέσα του. Οπότε, γιατί λε που και μας μπερδεύει. Επίσης είναι hide ανακατόστρεση χθες, να το ξέρετε αυτό. Βρίσκω, βάζουν φυτιλιές, είναι αυτό που κάνουν φσ, φσ το φυτίλι, το αφήνουν και φεύγουν. Το κάνα καλά, το φσιτ, φσιτ, το φυτίλι και φεύγουν, ξαναλέω. Αυτά. Οπότε λοιπόν θέλω να ρωτήσω εγώ τους φίλους μου τους ηχθείς. Για ποιο λόγο ανακατεύεται τον κόσμο. Πες μου λίγο. Γιατί στα αρχιδία. Για ποιο λόγο. Γιατί. Γιατί μας πείθετε όλους. Γιατί όλοι κάνουμε ό,τι θέλετε στο τέλος σήμερα. Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα. Μπορώ να το καταλάβω. Θέλω να θέσω τώρα στη μέση και στον μέσο ακροατή κάποια ερωτήματα για κάποια ζώδια, τα οποία θα σας χρησιμεύσουν πάρα πολύ για να προχωρήσει και ο ντουνιάς. Πρώτον, υπάρχει άνθρωπος που να έχει συνεννοηθεί τελικά με κρυό. Όχι. Όχι. Στο λόγο δεν έχει συνεννοηθεί ποτέ κανείς με κρυό. Έχει κανείς καταφέρει να κάνει μια ωραία συνάντηση στην ώρα του ή έστω ρε παιδάκι μου ένα ωραίο ραντεβού με το ξώτη. Έχει τύχει ποτέ να πει, α πούμε, το ξέρω ότι θα είσαι εκεί εκείνη την ώρα και να είναι, α πούμε, και μετά να μην κλονιστεί κάπω το ραντεβού, να μην τύχει μια περιπέτεια του οτιδήποτε. Όχι, όχι, μην ασχολείσαι. Μην ασχολείσαι. Έχει τύχει ποτέ να κάνει κάτι το ρομαντικό με έναν εγώ καιρό. Όχι, δεν γίνεται. Μην τα ζητά λοιπόν καν. Δηλαδή, εγώ που είμαι εγώ που σα έχω ζαλίσει τα αρχίδια, το ξέρω, που έρχεται μένα ο κάθε πικραμένο και μου θέλει ρομαντικέ καταστάσει, δεν ξέρει. Δηλαδή, τι διάλογο, έρχεται σε μένα. Δεν ξέρει με ποια μιλάει. Δεν ξέρει δηλαδή ότι εγώ έχω πει. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου. Δεν γουστάω ούτε καν να μαγγίζει. Δεν θέλω τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι παιδιά μου Ήμουν η αστρολόγος αλλά όχι αστρολόγος Ήταν το pod.gr Για να ακούσετε τα υπόλοιπα αστρολογικά μου podcast Μπορείτε να επισκεφτείτε τις πλατφόρμες Τις αντίστοιχες πλατφόρμες όπως Spotify, Apple Podcast Αλλά γενικότερα μπείτε στο pod.gr Για να τα βρείτε Ευχαριστώ πάρα πολύ Pod.gr Το καλό να ακούγεται